Πρώτο match στη Small Battlefield, ε. Ναι, με τον Γκένς και τον Σκάλτ, το πρώτο ματσάκι, το τουρνουά online. Τι έχεις να πεις για αυτό το τουρνουά? Εντάξει, είναι και οι δύο πολύ καλοί παίκτες. Εκείνης είναι ιδιαίτερα καλός, παίζει βέβαια περίπου περισσότερο online. Ξέρει πολύ καλά τον το Φάλκο. Μας δημιουργεί λίγο πρόβλημα γενικώς, αλλά για να δούμε τώρα. Γενικά πιστεύεις είναι το ίδιο το online με το offline? Δεν σε άκουσα, Στεφ. Λέω, το online με το offline έχει κάποια διαφορά γενικά ή μπα? Έχει αρκετή διαφορά. Έχει αρκετή διαφορά, υπάρχει μεγάλο lag στο online. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνει τα combos στο online. Και έτσι όπως το βλέπω τώρα η πριγκίπισσα θα πεθάνει σύντομα. Ο Σκάλτ μόλις το πες έγινε. Είναι όπως το μήνα στο κολοκένση. Να δούμε τι απάντηση θα έχει ο Σκάλτ σε αυτό. Α! Όχι, άγκυρο τελικά. Αν δεν το πάρει ο Σκάλτς στο στόκ να ισορροπήσει, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί πήρε αρκετό damage. Πολύ δύσκολα κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι και καλή πίστα που επιλέχθηκε, δεν ξέρω ποιος την επέλεξε βέβαια. Μόλι πάλι, δεν είναι αρκετά γρήγορο στο Φάλκο. Α, μόλι το πήρε το στόκ. Ωραία. Κοντεύω να φτάσω στα ίδια ποσοστά τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι στα ίδια, περίπου. Προσπαθώ να πιστέψω και οι δύο στην πίστα. Είναι δύσκολο σε πριγκίπισσα. Είναι και δύσκολο χαρακτήρα σε πριγκίπισσα όταν έχει αντίπαλο. Είναι αρκετά floaty χαρακτήρα. Μένει πολύ στον αέρα. Έχει πλεονέκτημα στον αέρα, αλλά όχι στο έδαφος και ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Έχω μεγάλη περίεργεια να δω τώρα ποιος θα πάρει το στόκ. Επέστρεψε ο Γκένς στην πίστα. Τώρα δίνει μια γλωσσία στην πριγκίπισσα στον αέρα. Τελικά το πήρε ο Φάλκο το στόκ. Αλλά είναι και εκείνος σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα, οπότε... Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι χαρακτήρες δεν σκοτώνουν γρήγορα σχετικά, δηλαδή στο 100 ας πούμε, και θέλουν πάνω από 100 κάτι για να πεθάνουν. Αν με backyard σκοτώνει πολύ εύκολα ο Φάλκο, αν είμαι σωστός. Συνήθως κάνει την κίνηση, τον σηκώνει στον αέρα και με backyard τον στέλνει εκτός stage πολύ εύκολα. Η pitch με τον Skulls ξέρει αρκετά καλά για τα combos της. Χρησιμοποιεί πολύ τον αέρα και το κρεμμυδάκι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων το item. Ειδικότερα αυτό που κάνει στον αέρα με down B, αν είμαι σωστός. Το γυρνάει βέβαια. Πάνω κάτω στα ίδια ποσοστά είναι περίπου. Ο Todd δίνει μερικές κλωτσιές. Τώρα είναι δύσκολο λίγο τα πράγματα. Το χτύπησε η ρακέτα και παίρνει το πρώτο game ο Skulls. 1-0. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι αυτού του πρώην ημιτελικού. Ξανά στην Small Battlefield. Για να δούμε αν ο Kenshi έχει κάποια νέα τακτική και θα ισοφαρίσει τα games ή αν ο Skulls θα το κάνει σκούπα το match. Για να δούμε. Πάλι την ίδια διαλύξανε. Ναι, την ίδια. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Skulls έχει περάσει την επίθεση σε συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί από την αρχή την άρχισε, ενώ πριν ήταν πολύ πιο αμυντικός.
Και πήρε και το πρώτο στόκ σχετικά γρήγορα. Τώρα Kenshi πρέπει να κάνει κάτι, γιατί αν δεν κάνει κάτι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το Red's υπόθεση είναι ότι και οι δύο χαρακτήρες είναι καλοί και οι δύο στον αέρα, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω ποιος έχει πλέον έχει τους δυο. Και έχασε και το stop τώρα η πριγκίπισσα. Βέβαια ο Falco είναι στο 80%. 94%. Εδώ θα μπορούσε να του είχε δώσει ένα καλό χτύπημα, αλλά δεν τα κατάφερε ο Falco. Άμα του πάρει το σοκ τώρα, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αρκετά. Λες να δούμε καμιά βόμβα από την πριγκίπισσα. Σπάνιο αυτό. Αλλά του το πήρε. Αυτό πήρε το στόκ. Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά δεν είναι στο 80 κάτι το τέτοιο, το ποσοστό. Ήταν στο 70, βέβαια τώρα έφτασε στο 107. Για να δούμε τώρα αν ο Kenshi θα πάρει το stop. Είναι δύσκολα για το Kenshi τα πράγματα. Πρέπει να το πάρει το στόκι να αρχίσει να το χτυπάμε το που κάνει spawn και τελειώσει το freezing time. Προσπαθεί να το διώξει αλλά δεν. Επιστρέφει η πριγκίπισσα. Περιμένει εκεί πέρα. Όπα. Ο Kenshi πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τώρα, αλλιώς είχαμε. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, του πήρε το στόκ, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχει φτάσει στο 115. Μόνο με θαύμα θα σωθεί ο Kenshi. Και τελικά 2-0. Δεν καθαρίζει.